Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν πού σας πετυχαίνω, βλέπω πολύ καλό background. Ναι, είναι ο κήπος. Α, στον κήπο, μια χαρά σας βρίσκω, Προσκαλώ. Ελάτε να βάψουμε τα πασχαλινά αυγά παρέα. Μάλιστα, θα έρθω, ευχαρίστω. Λοιπόν, πάμε τώρα να μου πείτε τι γίνεται με τους προορισμούς με το Πάσχα, πώς είναι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι μια χαρά αυτή τη χρονιά. Όπως είχαμε πει παλαιότερα ότι το 24 και μετά τα πράγματα θα πάρουν τον κανονικό δρόμο για την επαναφορά στο σύνολο των ταξιδιωτών όλου του κόσμου. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε και την εξέλιξη και των αεροπορικών εταιριών να επανέρχονται δυνατά, το οποίο είναι το κυριότερο μεταφορικό μέσο για την Ευρώπη και τη χώρα μας. Για την Ελλάδα ασφαλώς το κυριότερο μέρος είναι το γεωταχή αυτοκίνητο, το οργανωμένο τουριστικό λεωφορείο, το πακέτο και η επιλογή πολλών ταξιδιωτών, εάν η απόσταση είναι μακρινή, αντί να πάρουν πλοίο, παίρνουν αεροπλάνο. Μάλιστα. Άρα το σύνολο των τουριστικών μεταφορών θα κινηθεί, θα κινηθούν ιδιαίτερα περιοχές που πάντα τη είχαν και έχουν ζήτηση και δεν σας κρύβω, το Ιόνιο κυριαρχεί. Είναι η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα. Η Λευκάδα, η Ιθάκη, η Παξή. Είναι μια περιοχή που τραβάει πάρα πολύ το Πάσχα, διότι είναι και ιδιαίτερα τα έθιμα εκεί και είναι και πολύ γνωστά. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα στην Κρήτη στο σύνολό τους, Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλα, Λασίθι. Έχουμε τα Δωδεκάνησα, τα οποία κυριαρχούσαν και κυριαρχούν, Ρόδος, Κος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, οι μικρές Κυκλάδες, Σκιάθος, Κόπελος, οι μικρές Κυκλάδες, Κύμολος, Μήλος. Έχουμε τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, την Άξο. Ασφαλώς οι σποράδες έχουν και αυτές την τιμητική τους. Το Πήλιο θα δουλέψει πολύ καλά. Τα Ζαγοροχώρια, τα Γιάννηνα θα δουλέψουν. Η Υπηρετική Ελλάδα θα δουλέψει επίσης. Και όπου υπάρχει, λόγω και του καλού καιρού, παραθαλάσσια περιοχή που διαθέτει ανοιχτά ξενοδοχεία μετά το καθολικό Πάσχα, που άνοιξαν αρκετά. Ναι. Δεν άνοιξαν όλα, αλλά άνοιξαν τόσα αρκετά που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των Ελλήνων ταξιδιωτών, θα κινηθεί και προς τα εκεί όλη η τουριστική ανάγκη των κατοίκων των αστικών πόλεων που θα βγουν στην περιφέρεια. Μάλιστα. Άρα, καταλήμματα δηλαδή είναι αρκετά ανοιχτά πλέον και λόγω του καθολικού Πάσχα, όπως μας είπατε, και λόγω του καλού καιρού. Τώρα πια έτσι είναι. Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να λέμε δεν υπάρχουν καταλήμματα. Ναι. Καταλήμματα υπάρχουν. Τα τουριστικά πακέτα είναι προγραμματισμένα ένα χρόνο πριν για ένα χρόνο μετά. Αρκεί να σας δώσω μια ενδεικτική τιμή, ναι, ότι στη Σύρο 4 ημέρες κάνει 120 ευρώ το άτομο. Στην Ξάνθη κάνει 130 ευρώ το άτομο. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ελκυστικές. Έχουμε ταξίδια που είναι και πιο οργανωμένα με τη συνολία το οποίο βοηθάει περισσότερο τη μεταφορά όσων ταξιδιωτών δεν θέλουν να πάρουν το δικό τους όχημα. Ναι. Γι' αυτό είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούν και μεγαλύτερη ηλικία άτομα. Άρα εκεί έχουμε και πάρα πολλές προσφορές στη Μονεβασιά, στο Κήθιο, 300 ευρώ. Είναι πάρα πολύ φθηνό αυτό το Πάσχα, παρόλο ότι έχουμε αυξήσεις. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω, δηλαδή είναι πιο φθηνό αυτό το Πάσχα από το περσινό? Ναι, είναι. Ναι, είναι, γιατί το περσινό Πάσχα είχαν αυξηθεί τόσο πολύ και τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά που ήταν δυσβάσταχτο γιατί ήταν πρωτόγνωρο. Ναι. Τώρα θα μου πείτε μειώθηκαν οι τιμές. Δεν μειώθηκαν, αλλά έχουν γίνει συνήθεια στα αυτιά των ταξιδιωτών. Γνωρίζουν ότι το κόστος είναι εκεί που είναι για το ενεργειακό, για τον πληθωρισμό, για το επισητιστικό. Και ο κόσμος, ξέρετε, συνηθίζει με το χρόνο να δέχεται ότι υπάρχει και προσπαθούμε πάντα. Αυτό βέβαια, κύριε Πρόεδρε, σημαίνει ότι είναι και χαμηλές οι τιμές επειδή τις συνηθίσαμε? Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι πιο εύκολο να ακούσεις μία τιμή ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου να πας σε ένα μακρινό προορισμό που παλιά το έκανες αυτό το ταξίδι με 600 ευρώ, να το κάνεις τώρα με 1100 και το αυτοκίνητο μαζί. Ναι. Άρα δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί είναι μία πραγματικότητα. Ακριβώς. Όσο είναι πιο φθηνά τα πακέτα, τόσο πιο πολύ δουλεύουμε κι εμείς. Αλλά ο σκοπός δεν δουλεύουμε μόνο εμείς. Ο σκοπός είναι να εξυπηρετηθεί και το ταξιδιωτικό κοινό, το οποίο κάνει μεγάλη έξοδο από τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις πόλεις προς την περιφέρεια, γιατί αυτή είναι η γιορτή του Πάσχα, είναι η περιφέρεια. Ναι. Είναι το αντίθετο των Χριστουγέννων που έρχονται όλοι στα αστικά κέντρα. Και εκεί λόγω ζήτησης οι τιμές ανεβαίνουν περισσότερο. Τώρα λόγω του ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο από το Ορθόδοξο στο Καθολικό στο Ορθόδοξο Πάσχα και έρχεται η επόμενη τουριστική σεζόν που υπάρχει παράλληλα και θα αυξηθεί από τον Ιούνιο και μετά, αντιλαμβάνεστε, οι προσφορές είναι στο τραπέζι
για όλους τους ταξιδιώτες να μπορέσουν και να ευχαριστούν, αλλά και τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις δουλειές. Και βέβαια, Πρόεδρε, είναι η μετακίνηση, είναι η διαμονή, υπάρχει και η εστίαση, όπου και εκεί έχουμε ακρίβεια. Ναι, έχουμε ακρίβεια. Αλλά δεν σας κρύβω ότι αυτές οι γιορτές του Πάσχα, όπως όλοι το ζούμε κάθε φορά με τους δικούς μας, τους οικείους μας και τις οικογένειές μας, το Πάσχα το περνάμε στους κήπους των φίλων μας. Άρα η συμμετοχή μας είναι πιο περιορισμένη. Ναι. Ασφαλώς τα εστιατόρια δεν ξεφεύγουν σε αυτήν την περίοδο, διότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι περισσότερο από 2 μέρες σύσπραξη. Άρα γιατί να διώξουν και τον αυριανό τους πελάτη. Υπάρχει συνειδητοποίηση μεγάλη των ανθρώπων του τουρισμού, είτε είναι εστιατόρια, είτε ξενοδοχεία, γραφεία ταξιδίων, αεροπορικές εταιρείες, αυτοπλοεία, να μην γίνεται κατάχρηση, αλλά δίνεται η ευχέρεια τώρα που υπάρχει περιθώριο να αυξηθούν και οι δουλειές τους, να το επωφεληθούν αυτό το δεδομένο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο και περιμένω την ειδοποίηση πότε θα έρθω για να βάψουμε τα αυγά. Να είστε σίγουροι, σας περιμένω, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Να είστε καλά, να είστε καλά, χάρηκα. Ευχαριστώ.